Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντιούνται στο Σίμπιο την Πέμπτη και την Παρασκευή με την ατζέντα να αφορά τα στρατηγικά σχέδια για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεσαιωνική ρουμανική πόλη φιλοξενεί μια σύνοδο που, αν και άτυπη, εν τούτης υποκανονικές συνθήκες θα αποτελούσε σταθμό. Βάσει των αρχικών σχεδιασμών, αυτή η συνάντηση επρόκειτο να χαράξει την κατεύθυνση της Ένωσης στη μετά-Brexit εποχή. Το Brexit δεν έγινε τελικά στις 29 Μαρτίου, όμως στην επιστολή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ ζητά η δήλωση της Συνόδου να στείλει μήνυμα ενότητας και εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερα συμβολικό νόημα το ότι η Σύνοδος του Σίμπιου ξεκινά στις 9 Μαΐου, στην 61η επέτειο της διακήρυξης του Ρομπέρ Σουμάν που γέννησε ουσιαστικά το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και από το κλίμα που διαμορφώνεται μεταξύ των 28, η ατμόσφαιρα μόνο εορταστική δεν αναμένεται να είναι. Μια μικρή μεσαιωνική πόλη της Ρουμανίας φιλοξενεί τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της γυραιάς Ηπείρου. Στο Σίμπιο κατοικεί η μεγαλύτερη γερμανόφωνη κοινότητα της Ρουμανίας. Αυτή η πόλη συμβολίζει την ενότητά μας, τη διαφορετικότητά μας, ακόμη και τη γλωσσική μας διαφορετικότητα. Και δείχνει ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο οι πρωτεύουσές της, δεν είναι μόνο οι Βρυξέλλες, αλλά και οι πόλεις και οι περιφερειές της. Τα λόγια του Πρόεδρου Γιούνκερ ακούγονται όμορφα, όμως σε αυτή τη σύνοδο επρόκειτο αρχικά να γίνει η επανεκκίνηση της μετά-Brexit Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο υποτίθεται πως θα αποχωρούσε στις 29 Μαρτίου, κάτι που στην παρούσα φάση έχει αναβληθεί. Το Brexit, που σημαίνει Brexit, δεν έχει ακόμα συμβεί. Όμως η ανάγκη να μιλήσουμε για το μέλλον μας και τη θετική μας ατζέντα είναι πιο επίγουσα από ποτέ. Κατά τον Μεσαίωνα, η Ακρόπολη του Σίμπιου υπήρξε ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά φρούρια. Εν ώψη των ευρωεκλογών, η στάση της Ένωσης απέναντι στους μετανάστες και οι κατηγορίες για μια Ευρώπη φρούριο αποτελούν ένα ζήτημα εξαιρετικά ακαθόδες. Και η οικοδέσποινα Ρουμανία βρίσκεται λίγο πριν να ακολουθήσει την Πολωνία και την Ουγγαρία σε μια αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες ως προς το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ότι οι αλλαγές στο δικαστικό σύστημα της χώρας θα επιφέρουν την ατιμωρησία των φαινομένων διαφθοράς. Είναι κάπως ενδιαφέρον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να αποφασίσει για το μέλλον της, φιλοξενείται από μια κυβέρνηση με πολλές σκιές που θα έλεγα ότι εκπροσωπεί το παρελθόν της Ευρώπης και ιδιαίτερα το παρελθόν της Ρουμανίας. 8 κράτη-μέλη θα πιέσουν για μια δέσμευση που θα κατευθύνει το 25% του ενωσιακού προϋπολογισμού στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σκοπεύουν επίσης να συζητήσουν αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πριν σας αφήσουμε, ας παρακολουθήσουμε κάποιες ειδήσεις από την Ευρώπη. Η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν οδήγησε μόνο στην κατάργηση των συνοριακών ελέγχων, αλλά έφερε και κέρδη στα πορτοφόλια των Ευρωπαίων. Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Bertelsmann, κάθε κάτοικος έχει κερδίσει κατά μέσο όρο 840 ευρώ ετησίως. Το μεγαλύτερο κέρδος το έχουν μικρά κράτη με ισχυρές εξαγωγές όπως το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και το Βέλγιο. Στη Νότια Ευρώπη τα κέρδη είναι μικρότερα καθώς οι οικονομίες είναι λιγότερο ανταγωνιστικές. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφαση του ενισχύει τα δικαιώματα των γονέων και ιδίως των γυναικών. Οι δικαστές έκριναν ότι οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους μισθωτούς με μειωμένη γονική άδεια πρέπει να υπολογίζονται βάσει του μισθού πλήρους απασχόλησης. Η νομική διαδικασία αφορούσε την Γαλλία, όπου το 96% των εργαζομένων που λαμβάνουν γονική άδεια είναι γυναίκες. Ο Εθνικός Νόμος έχει ως αποτέλεσμα την έμεση διάκριση λογοφύλου, ανέφερε η δικαστική απόφαση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων μειώθηκαν σημαντικά πέρσι. Σύμφωνα με το Eurostat, περιορίστηκαν κατά 2,5% σε σύγκριση με το 2017. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία, την Βουλγαρία, την Ιρλανδία και την Γερμανία, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη Λετωνία και τη Μάλτα. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα συμβάλλουν σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη.